Πάμε στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ποντάρω πολύ στους δύο προπονητές. Ο ένας είναι προπονητής κόντε σχολή, που σημαίνει ότι έχει δει τα ατού του αντιπάλου, που σημαίνει ότι θα κλείσει το Σάσα με παίχτη, που σημαίνει θα προσέξει το Γιαννούλη με παίχτη, που σημαίνει ότι μπορεί να παίξει με 3-5-2 και να πιάσει χαφ το Γιαννούλη, να πιάσει χαφ το Μίσιτς κοντά και ένα στόπερ να πάρει τον Μπέλκα ή τον Μπίσεσβαρ. Δεν ξέρω πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Μάλλον θα παίξει με τον Μπίσεσβαρ αριστερά, τον Μπέλκα δεκάρι και τον Ακπο Μίτο Σιντέσκι σεντερφόρ για το Λιμιό δεξιά. Ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες δεφορμέ. Μπίσεσβαρ, Μπέλκα, Βιερίνια, Μαουρίσιο, Βαρέλα, Μάτος. Έχει πολλούς παίκτες οι οποίοι είναι μέτροι σε φόρμα. Η ΑΕΚ βάζει γκολ εύκολα, που σημαίνει ότι μπορεί να βάλει γκολ στην Τούμπα. Έχει ένα πρόβλημα στα center back και το goal-goal μπορεί να το παίξει κάποιος για το δίνω goal-goal και το δίνω και χ και το δίνω και 1-1 και δίνω penalty. Αποδόσεις πάω ΚΑΕΚ 4-20 το χ, να σκολάρω και οι δύο ομάδες 2,07 penalty και τέτοια δεν λέει εδώ πέρα. Ένα-ένα σκορ είναι γύρω στις 7 μονάδες. Πάμε στο Πανετολικό με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος βάζει γκολ, τρώει γκολ. Του κόλλου σέντερ μπακ, μπροστά πολύ καλός ο Βέλιος και ο Μανούσος. Και αυτό το γκολ-γκολ είναι στο 1,97 κοντά στις 2 μονάδες, το δίνουμε. Και δίνουμε επίσης και το 2-3 γκολ που είναι 2 μονάδες. Εντάξει. Πάμε Λαμία Ολυμπιακός. Η Λαμία μάλλον δεν θα κάτσει να χάσει. Ο Ολυμπιακός δύσκολα σκοράρει. Κάνει πολλές φάσεις για να βγάλει ένα γκολ. Θα παίξει με 3 στόπερ ο Μάτζιος, 2 μπακ, 5. 4-1. Πολύ άντερ το παιχνίδι. Στο 1,72. Δεν άσχημο. Και πολύ άντερ και διπλό στη γενική πρόβλεψη. Αυτό είναι το σημείο μας. Πάμε στον Τρίπολη με τον Όφη. Ο Όφη παιδική χαρά στην άμυνα. Μπροστά είναι καλός. Τρώει βάζει. Το goal goal δίνει 1,90. Δεν είναι άσχημο. Όπως και το over 2,5 δίνει 2,25. Καθόλου άσχημο και γι' αυτό. Συνδυαστικά δεν ξέρω αν μπορείτε να το παίξετε goal goal, goal goal και over. Είναι πολύ καλή απόδοση. Αυτό δίνουμε για αυτό το παιχνίδι και αυτό λέει λογική. Πάμε στο Βόλο με την Ξάνθη. Εδώ βλέπω να γίνεται ζημιά. Βλέπω να γίνεται πουστιά. Καλημέρα κύριε Μπέο. Μάλλον καλησπέρα γιατί είναι απόγευμα. Διπλό και άντερ. Το Λάρισα Άρης θα το αφήσω και θα πάω σε αυτούς οι οποίοι παίζουν live στοίχημα. Εδώ θα δούμε ότι ο Άρης έχει παίξει δύο μάτς με δύο εντεκάδες ίδιες σε δύο πολύ έντονους ρυθμούς παιχνιδιού. Άρης ΠΑΟΚ 4-2, Ξάνθη Άρης 0-1. Με πιέσει στην άμυνα ψηλά του αντιπάλου στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Με ταξίδι χαράματα 4 ώρα φτάσαν οι παίκτες στα σπίτια τους. Και με καπάκι παιχνίδι με τη Λάρισα που δεν θα γίνουν και εδώ αλλαγές. Εδώ το ημίχρονο παρακαλάτε να βγει ισόπαλο και να ποντάρετε Λάρισα στο δεύτερο ημίχρονο. Η δική μου συμβολή είναι όσοι παίζουν live στο Λάρισα Άρης κάτσε χ το ημίχρονο να βάλετε τη Λάρισα ότι θα πάρει το match. Αν προηγηθεί ο Άρης να βάλετε επόμενο γκολ Λάρισα. Ή άμα προηγείται ο Άρης να παίξετε ανατροπή ή χ. Τέλος πάντων να παίξετε αντίθετα τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή είναι η συμβουλή μου για το παιχνίδι Λάρισα Άρης. Ποδοσφαιρική. Και πάμε στο τελευταίο, το Παναθηναϊκό με τον Πανιόνιο. Όπου βλέπω ένα 2 με 3 γκολ. Ένα 2-0 του Παναθηναϊκού, ένα no goal, δηλαδή ένα 50, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό και δεν αξίζει τον κόπο. Σας λέω ποδοσφαιρικά πως το βλέπω, αλλά δεν νομίζω ότι θα ξεφύγει το παιχνίδι από τα 2-3 goal. 2-3 goal. Είμαι μεταξύ over και under, δηλαδή επειδή είμαι μεταξύ over και under θα το παίξω 2-3 goal που δίνει πάνω από 2 μονάδες. Αυτές είναι οι προβλέψεις μας, εγώ θα τα παίξω. Και καρφί, χωρίς λάθη. Κάποια στιγμή θα τα πιάσουμε όλα και τα 7.
Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα